για την καραντίνα, τον Ντέμι Νικολαίδη, τη συνεργασία της με τον Φίβο και τη φημολογούμενη κόντρα με την Άννα Βύση μίλησε μεταξύ άλλων, η Δέσποινα Βανδύ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, το βράδυ της Δευτέρας, 24. Οι μέρες της καραντίνας, εκεί γύρω στις 20 μέρες είπα δεν είμαι καλά, ομολόγησε η Δέσποινα Βανδύ μιλώντας για την καραντίνα εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού. Δείτε επίσης, κοροναϊό σε απόγνωση, οι επιχειρήσεις για την επόμενη ημέρα. Οι πρώτες τρεις εβδομάδες ήταν διαχειρίσιμες, είπε, ενώ για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα άρχισε να κάνει περπάτημα. Μου λείπουν οι φίλοι μου και ότι δεν έχω την επιλογή να βγω, όχι ότι έβγαινα να κάνω μια βόλτα, να πάω σε ένα ταβερνάκι, δήλωσε μεταξύ άλλων η δημοφιλής τραγουδίστρια. Από Έλλη Μαρά σε Δέσποινα Βανδύ, όπως είναι γνωστό, το όνομα Δέσποινα Βανδύ πρόκειται για καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Δέσποινας Μαλέα και η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως είχε επιλέξει το Έλλη Μαρά μιας και αρχικά τραγουδούσε κρυφά από τους γονείς της στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, όμως, για λόγους ευκολίας το άλλαξε σε Δέσποινα Βανδύ ύστερα από προτροπή του Μίνο Αμάτσα, παρά το ότι, στην αρχή, κάποιοι θεωρούσαν πως είχε συγγενική σχέση με τον Αντώνη Βαρδύ. Η Δέσποινα είναι μια σπουδαία γυναίκα, ο Ντέμις Νικολαίδης μίλησε για τον πολύχρονο γάμο του με τη Δέσποινα Βανδύ, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής για τη σύζυγο του, χαρακτηρίζοντάς την ως σπουδαία γυναίκα. Επίσης, μίλησε για τη γνωριμία τους, τη ζωή τους στη Μαδρίτη και αποκάλυψε πως το αγαπημένο του τραγούδι από τη δισκογραφία της Δέσποινας Βανδύ είναι το «Θυμίσου». Δεν υπήρξε κόντρα με τη Βύση, ερωτηθήσα για τη φημολογούμενη κόντρα της με την Άννα Βύση, η Δέσποινα Βανδύ απάντησε πως δεν υπήρξε και αυτή τροφοδοτήτω από τα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της με την Άννα Βύση. Η συνεργασία με τον Φίβο έπρεπε να τελειώσει, η Δέσποινα Βανδύ είπε ότι μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της έχει ταυτιστεί με τον Φίβο και μίλησε για το τέλος της συνεργασίας τους, λέγοντας ότι της άφησε γλυκόπικρα συναισθήματα. Η τραγουδίστρια, μάλιστα, τόνισε, ήταν ένας χωρισμός που έπρεπε να συμβεί. Θεωρώ ότι είχαμε κάνει έναν κύκλο και οι δύο και έπρεπε να κλείσει για το καλό μας. Δεν αποκλείω καθόλου να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον, καθώς τον εκτιμώ αφάνταστα. Ακόμα, η Δέσποινα Βανδύ αποκάλυψε πως απέρριψε το τραγούδι «Θυμός» διαχειρός Γιώργου Θεοφάνους, το οποίο τελικά ερμήνευσε η Πάολα.